Θα πάμε και στο μέτωπο τη ακρίβεια τώρα που επιμένει, καθώ ο πληθωρισμό στην Ελλάδα δεν υποχωρεί σημαντικά όπω υποχωρεί στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Το αντίθετο αυξάνεται. Ο Γιάννη Φώσκολο είναι κοντά μα και το μεγαλύτερο αγκάθι, όπω φαίνεται, είναι οι τιμέ τη ενέργεια. Αυτέ οδηγούν το ράλι τη ακρίβεια. Έτσι είναι, Εύα. Καλησπέρα. Τα στοιχεία λοιπόν τη Eurostat που δημοσιεύτηκαν σήμερα δείχνουν ότι ο πληθωρισμό στην Ελλάδα είναι επίμονο, επιμένει στο 3%, όταν στην Ευρωζώνη είναι στο 1,8%. Η διαφορά είναι πολύ σημαντική. Έχουμε σημαντικέ αυξήσει και στι υπηρεσίε, 4,4%. εκεί είναι στο επίπεδο του μέσου όρου τη Ευρωζώνης. Αντίθετα, στο μέτωπο τη ενέργεια, βλέπουμε Εύα, ότι οι μειώσει τιμών στην Ελλάδα που είχαμε τον Σεπτέμβριο είναι στο 1,1%, όταν στο μέσο όρο τη Ευρωζώνης είχαμε μειώσει τιμών 6%, δηλαδή σχεδόν εξαπλάσιε μειώσει τιμών. Συγκεκριμένα στην ενέργεια, η Ελλάδα είναι η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωζώνη έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό. Mm -hmm. Και να δούμε στην στην επόμενη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, στο γράφημα που έχουμε ετοιμάσει, τι συμβαίνει σε κάποιε χώρε τη Ευρώπη και σε κάποιε άλλε σε σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό τη Ευρωζώνη για τον μήνα Σεπτέμβριο και βλέπουμε εδώ ότι πάνω από την Ελλάδα είναι μόνο χώρε όπω το Βέλγιο και η Ολλανδία που έχουν αυξήσει τον πληθωρισμό του συγκριτικά με ένα χρόνο πριν. Ενώ άλλε χώρε όπω η Γερμανία και η Ιταλία έχουν σημαντικά μειώσει τον πληθωρισμό του. 4,3% το Σεπτέμβριο του 2023, α πούμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία και Υπερνιώθηκε στο 1,8 το Σεπτέμβριο του 2024. Mm -hmm. Τώρα, όπω είπε, η βασική αιτία είναι mm -hmm. η ενέργεια. Και Σήμερα έχουμε και τι είναι... τιμέ στο... στο ρεύμα για τον Οκτώβριο. Αναμένουμε επιδότηση αυτό το μήνα ή όχι. Όχι, δεν θα έχουμε επιδότηση, Εύα, για του uh, λογαριασμού για τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Διότι uh, ανακοινώθηκαν οι τιμέ. Η μεγαλύτερη εταιρεία, η uh, ΔΕΗ, ουσιαστικά γιατί αυτή την τιμή περιμένουμε για να δούμε αν θα υπάρχει επιδότηση στα πράσινα τιμολόγια, ανακοίνωσε τιμή κάτω από τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Οπότε η τιμή για τον τελικό καταναλωτή θα είναι στα ίδια επίπεδα, σταθερή δηλαδή όπω ήταν και το Σεπτέμβριο, αλλά χωρί κρατική Άραστε. επιδότηση Σα ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Φώσχολα.